Θες να μου πεις τι κάνεις εκεί κάτω? Τίμω, θα σφινώσεις. Τίμω! Παιδί μου, έχεις πρόβλημα. Όλα αυτά για ένα κομματάκι πλαστικό. Θα τρελαθώ. Τίμω, πώς θα βγεις από εκεί πέρα μέσα τώρα? Μη αυτό. Δεν είναι για φάγωμα. Έλα. Παιδί μου, δεν πρέπει να το τρως αυτό. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ωραίος. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σας υποδέχομαι από το σχεδόν σαν μικρό μου μαγαζάκι. Είναι όλα τα κουτιά της καινούριας μέρη μου φορέμου συλλογής που κυκλοφόρησε και επίσημα τη Δευτέρα εδώ από πίσω μου. Φέτος τερελαθήκαμε. Ξέρω ότι σας έπαιξα λίγο το σύστημα την προηγούμενη εβδομάδα στο Instagram που κάναμε όλες τις ονοματοδοσίες, γιατί είχαμε δύο κάθε μέρα, σημεράκι και βραδάκι. Αλλά πραγματικά η δουλειά που ρίξαμε σε αυτή την κολεξιόν και σε αυτή τη συλλογή ήταν τόση που η έμπνευση δεν σταματούσε, γι' αυτό φτάσαμε τα 14 ζευγάρια και το κάθε ένα από αυτά έχει 2-3 χρώματα. Θέλαμε πάρα πολύ να σας αρέσει όλο αυτό που ετοιμάζαμε αυτούς τους μήνες. Είναι σίγουρα η συλλογή που δουλέψαμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη και είχαμε και πολύ καλύτερα στο μυαλό μας τις δικές σας ανάγκες, γιατί όσο και αν δεν το πιστεύω, είναι η τρίτη καλοκαιρινή κολεξιόν, η πέμπτη κολεξιόν γενικά με παπούτσια που σχεδιάζω παρέα με την Envy και κάπως λίγο έχουμε καταλάβει καλύτερα τι είναι πιο φορέσιμο, τι είναι πιο βολικό, τι σας άρεσε περισσότερο. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ όμορφη, σας ευχαριστώ τρομερά και που δεν με συγχαθήκατε αυτή την εβδομάδα και που ανταποκριθήκατε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο, ειδικά σε πράγματα που χρειάζεται κάποιος να δώσει ένα ποσό για να τα αποκτήσει. Εννοείται ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και ήθελα στο σημερινό βίντεο, μιας που το launching ήταν πριν από 2 μέρες, να σας δείξω λίγο υλικό από την φωτογράφηση. Η φωτογράφηση πήγε, αν σας αρέσουν οι φωτογραφίες και πάλι ευχαριστούμε πολύ, ήταν μια δύσκολη μέρα γιατί αλλάξαμε το location μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί δεν ξέρω αν το θυμάστε, πριν από περίπου κανένα μήνα ο καιρός ήταν όποτε ήθελε, ήταν χειμώνας και όποτε ήθελε ήταν καλοκαιράκι. Εμείς είχαμε κλείσει ένα ωραίο χώρο, ανοιχτό, εκεί κοντά στο Σούνιο για να είναι έτσι summerish η πάση και είχε 8 μποφόρ εκείνη την ημέρα και 14 βαθμούς Κελσίου. Οπότε άρον-άρον πήγαμε στο στούντιο του Άρη, του στυλίστα μου, και παρέα με τον Δημήτρη, τον φωτογράφο που μας έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια την καμπάνια και την κλασική ομάδα εγώ και Σπύρο και τον βοηθό του Άρη Χάρη, ετοιμάσαμε όλη αυτή την κολεξιόν, οπότε δεν είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε βίντεο από εκεί. Έβγαζα με το κινητό μου 2-3 πράγματα και θα σας τα δείξω τώρα.
Αυτό ήταν το λίγο υλικό που κατάφερα να έχω από εκείνη την ημέρα. Όμως ακριβώς επειδή πήγαν έτσι τα πράγματα εκείνη την ημέρα, αποφασίσαμε μία μέρα που θα έχει καλό καιρό να είμαστε προετοιμασμένοι για να ξεχυθούμε στους δρόμους της Αθήνας να φτιάξουμε ένα ωραίο βιντεάκι για την καμπάνια μας παρέα με τον Πάνο. Έτσι λοιπόν, πραγματικά ανάμεσα σε καταιγίδες, μία Πέμπτη πρωί, σηκωθήκαμε και πήγαμε στην πλάκα και είπα θα κάνω εγώ το styling αυτού του lookbook με ό,τι έχω στην ντουλάπα μου. Αυτό δημιουργεί μια μικρή δυσκολία σε σχέση με το από πού είναι αυτό το φόρεμα και πού βρήκες αυτή τη φούστα και αυτή η πουκαμίσα από πού, τη μούλα και δεν συμμαζεύεται, γιατί κάποια πράγματα εγώ τα έχω στην ντουλάπα μου τετραετία, πενταετία και συνεχίζω να τα φοράω. Γενικά είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου που ανακυκλώνει πάρα πολύ και ξαναφοράει ξανά και ξανά πράγματα που του έχουν αρέσει και τον έχουν βολέψει. Οπότε πιθανά στο βιντεάκι, σε αυτό το lookbook που έχω ετοιμάσει για καλοκαίρι 2019 με την συλλογή Mary Before Envy, δεν θα μπορέσετε να βρείτε ακριβώς αυτό που φοράω. Όμως είναι πρόταση περισσότερο, δηλαδή είναι πρόταση ένα jean με ένα άσπρο t-shirt και ένα κιμονό και αυτό το παπούτσι. Αυτό το πουά φόρμα στους μπλε χρωματισμούς του. Είναι περισσότερο έτσι, γιατί μπορεί και εσείς να έχετε κάτι αντίστοιχο στην ντουλάπα σας που να θέλετε να προσαρμόσετε. Ωστόσο, ό,τι μπορώ σε link, θα αφήσω εδώ πέρα κάτω στο description box, ό,τι μπορώ. Να ξέρετε ότι διάλεξα να κάνουμε στο lookbook όσο μπορούσα περισσότερο παπούτσια που δεν φωτογραφήθηκαν στην καμπάνια, για να έχετε περισσότερες εικόνες από το οτιδήποτε. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω με αυτό το βίντεο, που έχει βγει πολύ χαριτωμένο και όμορφο, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ξέρετε ότι ακούω πάρα πολύ τις ανάγκες σας και κάπως έτσι, κατά μεσής της εβδομάδας που κάναμε την ονοματοδοσία, ήσασταν πάρα πολλά τα κορίτσια που μου λέγατε τι θα γίνει με το νούμερο 42, εμείς που φοράμε 42 τι θα κάνουμε. Οπότε ξεκίνησα να μιλάω με την Envy και καταφέραμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στα καταστήματα τα ηλεκτρονικά και στα φυσικά καταστήματα να έχουμε σε 10 από τα 14 ζευγάρια της κολεξιών και το νούμερο 42. Θα μου πεις γιατί δεν το κάνετε 14 στα 14, θα σας πω ότι είναι θέμα καλαποδιού, γιατί ας πούμε αυτή εδώ η πλατφόρμα, για να φτιάξει ένα παπούτσι είναι πάρα πολλά τα διαφορετικά σημεία και τα μέρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πλατφόρμα έχει αυτήν εδώ την σόλα. Αυτή εδώ η σόλα ντύνεται, πυρι-πυρι, γίνεται όλο. Ο άνθρωπος που φτιάχνει αυτές εδώ τις σόλες δεν έχει το καλαπόδι για να φτιάξει μέχρι 42. Οπότε είναι ένας προμηθευτής ο οποίος δεν μπορεί να μας δώσει το κάτω μέρος του παπουτσιού, για παράδειγμα. Ωστόσο, αυτός ο άνθρωπος εδώ το έχει σε 42, το βγάλαμε. Γενικά 10 στα 14. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, όχι όλα όσα έχω πίσω μου, υπάρχουνε. Δεν υπάρχει, θα σας τα πω με ονόματα για να το ξέρετε, δεν υπάρχει το hi bye hi, γιατί έχει αυτή τη μυτερή σόλα που έρχεται από Ιταλία που δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Δεν έχουμε το Athenian, γιατί είναι αυτό που έχει τις δύο μεγάλες πλεξούδες. Γιατί πάλι το συγκεκριμένο βάρδουλο λέγεται η σόλα, αυτό εδώ, αυτό το κάτω όλο εδώ, λέγεται βάρδουλο. Δεν βγαίνει σε 42 και δεν βγαίνει σε 42 και το... Crickets. Είπαμε. Malibu, Athenian, High by High. Και το hot shot. Unfortunately. Αυτά. Όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν. Και σε 35. Σε 35 βγαίνει και το hot shot. Αλλά δεν βγαίνει στο Malibu, Athenian, high by high. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ να σας δω εκεί έξω να τα φοράτε. Ανυπομονώ να τα παραλάβετε. Ευχαριστούμε για τα pre-order. Να δείτε τι σας γράφω στο φετινό καρτελάκι που υπάρχει μέσα στο κουτί και αυτό, να σας δω και έξω να τα φοράτε. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου και σας αφήνω με τεράστια ευγνωμοσύνη και εύχομαι να σας αρέσει και το μικρό αυτό lookbookάκι που ετοιμάσαμε. Φιλάκια πολλά!
into an empty wall, just repeating. I feel comical, I feel the pump in my chest throughout this emptiness. Behind the wall, happiness, let yourself and be my lady. I'm trapped inside your eyes, baby. Disappear into my fantasy, bring me fruits, these are good for me. Oh, honey, now.